Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ πέρα στο γραφείο μου τώρα. Ημέρα Τετάρτη πρωί και θα σας δείξω τις εξετάσεις που έκανα χθες. Έκανα εξετάσεις αιματολογικές και ούρα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τις εξετάσεις οι οποίες έχουμε, όπως βλέπετε, λίγο κατεβασμένα τα ουδετερόφυλλα εδώ και λίγο ανεβασμένα τα λεμφοκύτταρα. Αυτό πιθανώς είναι κάποιο κρύωμα, κάποια ίωση, μπορεί από την αλλεργία που έχω τώρα αυτό τον καιρό λόγω του καιρού. Τα υπόλοιπα, όπως βλέπουμε, είναι σε νορμάλ επίπεδο. Τα νούμερα. Πάμε στην επόμενη σελίδα για να δούμε τα πιο βασικά. Λοιπόν, έχουμε ζάχαρο 86 τύπου. Ουρία normal, κρεατινίνη normal, ουρικό οξύ normal, χοληστερόλη 140. Βλέπετε, με κάτω από τα 200 το όριο. Τα 5 αυγά εγώ συνεχίζω να τα τρώω. Βλέπετε, η χοληστερόλη πάντα τόσο είχα, 140 με 160. Τριγλυκερίδια πολύ χαμηλά. HDL χοληστερίνη, όπου είναι η καλή χοληστερίνη, πρέπει να την έχω πιο ανεβασμένη, αλλά πάλι είναι σε αποδεκτά όρια. LDL χοληστερίνη χαμηλά και αυτή, είναι η κακή χοληστερίνη. SGOT, SGPT, όπου είναι οι δείκτες που έχουν να κάνουν με το σηκώτη, σε πολύ χαμηλά επίπεδα δουλεύουν όλα special. Και τώρα έχουμε εδώ το CPK που ήθελα να μιλήσω λίγο, να πω. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, το CPK τι είναι? Είναι η βλάβη. Με απλά λόγια, είναι η βλάβη των μυϊκών κυττάρων. Δηλαδή αυτό μας δείχνει αν υπάρχει βλάβη. Αν κάποιος που γυμνάζεται έχει ανεβασμένο CPK, είναι normal. Κάποιος που δεν γυμνάζεται να έχει ανεβασμένο CPK, σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσλειτουργία. Τώρα, εγώ είχα κάνει τελευταία προπόνηση Σάββατο βράδυ και πήγα να δώσω αίμα Δευτέρα πρωί, που σημαίνει ούτε 2-24 ώρα εκτός γυμναστηρίου. Θέλει τουλάχιστον 2-3-24 ώρα να κάνεις off και μετά να πας να δώσεις αίμα. Κάλιο νάτριο σε normal επίπεδα. Λοιπόν, θηριοδοτρόπος ορμόνη, όπου είναι για το θηροειδή, σε normal επίπεδα και αυτή. Και εδώ έχουμε τεστοστερόνη ολική, όπως βλέπουμε. Δεν έχει, και αυτή είναι σε normal επίπεδα, 8,3 με 3,2 τα όρια, 16,87 εγώ. Και η επόμενη σελίδα για τα ούρα, δεν έχουν τίποτα και αυτά, όλα είναι κομπλέ. Άρα, όπως είπαμε, το CPK δεν το φοβόμαστε.